Καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφισες. Είναι τυχαίο συνάδελφοι και συναδέλφισες ότι κάθε τρεις και λίγο μία-δύο φορές το χρόνο μαζευόμαστε σε αυτή σε άλλες πλατείες όλης της χώρας, σε όλο τον κόσμο και κρατάμε ενός λεπτού σιγή για συνάδελφο ή συναδέλφους πολλές φορές που το έχουμε δει στο παρελθόν χάνει τη ζωή του και δεν γυρνάει το βράδυ στο σπίτι του. Φταίει κακιά η ώρα συνάδελφοι. Είναι τυχαίο και πρέπει να το αποδεχτούμε ότι κάθε μέρα στο καφέ, στο φαΐ, στο διάλειμμα που κάνουμε, στην παρέα που κάνουμε με έναν συνάδελφο, κουβεντιάζουμε για το πιο χάπι είναι καλύτερο για τη μέση, για το πιο κολλήριο είναι καλύτερο για τα μάτια, για το πιο γιατρό ξέρουμε καλύτερο που να πάμε να μας δει για να προχωρήσουμε να πάμε παραπέρα. Είναι τυχαία, είναι αυτονόητα αυτά, συνάδελφοι. Δεν είναι συνάδελφοι τυχαία. Και αυτό πρέπει όλοι μας και δυστυχώς με αφορμή κάθε φορά τέτοια γεγονότα να το κοιτάμε και να το σκεφτόμαστε και να το φιλοσοφούμε ο καθένας μέσα του. Και το λέω αυτό συνάδελφοι γιατί ακόμα και σήμερα όταν είναι φρέσκο ακόμα να το πούμε έτσι γιατί έτσι είναι το αίμα του συναδέλφου κάτω στο τσιμέντο καθόμασταν χαρακτηριστικά το πρωί, μίλαγα εγώ με συναδέλφους στη ζώνη που ξέρουν πολύ καλά και έχουν δει δεκάδες, μεγάλο σε ηλικία, με τεράστια εμπειρία. Έχουν δει δεκάδες εργατικά, εργοδοτικά εγκλήματα, αν τα λέμε όπως πρέπει. Και να μου λένε τι έγινε πρόεδρε, λέει, τι έγινε στην Κόσκο, λέει, πώς πήγε το παλικάρι. Ήτανε, λέει, ανθρώπινο λάθος, αυλεψία. Το λέω αυτό γιατί το κακό είναι ότι το χωνεύουμε και εμείς μέσα μας συνάδελφοι. Και αυτό πρέπει να βγει από το μυαλό μας για να δούμε τι θα κάνουμε παραπέρα, κυρίως για αυτό το θέμα που αφορά τη ζωή μας. Την καθημερινότητά μας, το αν θα γυρίσουμε το μεσημέρι στο σπίτι μας, συνάδελφοι. Δεν νοείται το 2021 να μην υπάρχει ένα μάτι που να σταματάει τη γέφυρα. Όταν μπαίνει κάτι μπροστά. Δεν νοείται το 2021 που θα... Στο φεγγάρι πάνε μεταξύ κάθε εβδομάδα οι δισεκατομμυριούχοι να κουβεντιάζουμε συνάδελφοι αν θα έχει ένα ασφαλιστικό τοξικόνο στη ζώνη, αν τα απλά πράγματα, τα απλά. Κι όμως συνάδελφοι βρισκόμαστε ξαναλέω κάθε τρεις και λίγο εδώ πέρα. Και γιατί βρισκόμαστε συνάδελφοι, γιατί κέρδος για την εργοδοσία, την κάθε εργοδοσία δεν υπάρχει χωρίς τα εργοδοτικά εγκλήματα συνάδελφοι. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Η βιασύνη, το τρέξιμο, το έλα άντε να τελειώνουμε, το προχώρα περιμένει το βαπόρι, το τρέχα να πιάσουμε τους στόχους και τα λοιπά, είναι κάθε μέρα και είναι παντού. Και εδώ είναι ευθύνη και του καθενός μας ξεχωριστά όλα αυτά να τα μπλοκάρουμε με την προσωπική μας στάση στον χώρο εργασίας και πολύ περισσότερο όλα αυτά να τα παλεύουμε συλλογικά μέσα από τα σωματεία μας, να κατοχυρώνονται, να μπαίνουν στα χαρτιά, να καταλαβαίνουν όλοι οι συνάδελφοι τη σημασία που έχουν και να μην τα θυμόμαστε ξαναλέω σε κάθε συγκέντρωση ή σε κάθε κηδεία και σε κάθε μνημόσυνο, αλλά να το έχουμε βαθιά στο μυαλό μας ότι είναι πράγματα τα οποία κάποια στιγμή κάποιον από εμάς θα μας σώσουν. Κόντρα στην απέναντι πλευρά που πιέζει καθημερινά για το αντίθετο. Θα λυθούν αυτά τα πράγματα, τα ζητήματα συνάδελφοι που αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ποτέ. Δεν θα λυθούνε συνάδελφοι αν δεν βγει από τη μέση αιτία που είναι το κέρδος. Δεν θα λυθούνε αν δεν δουλεύουμε όλοι μας, όλες συναδέλφες και όλοι οι συνάδελφοι για να καλυτερεύει η ζωή η δική μας, εμάς που παράγουμε. Τότε θα μπει στο προσκήνιο και η ασφάλεια της ζωής του εργαζόμενου, τότε θα μπει σαν πρώτο, πρώτα θα κοιτάμε αυτό όταν πηγαίνουμε για δουλειά και μετά όλα τα υπόλοιπα. Τότε μόνο θα λυθεί ότι δουλεύουμε για να καλυτερέψουμε τις ζωές εμάς και των παιδιών μας και των οικογένειών μας. Πραγματικά στεκόμαστε στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή. Είμαστε όλοι από κοντά και το σωματείο και όπου ανοίγουμε κουβέντα και συγκεντρώσεις που κάναμε και αυτές τις μέρες με μια σειρά αφορμές έμπαινε πρώτο το ζήτημα για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και πιο συγκεκριμένα στο λιμάνι, σε όποια ειδικότητα και αν δουλεύει ο καθένας, γιατί η δουλειά εκ των πραγμάτων είναι βαριά και ελοχεύει πολλούς κινδύνους, ειδικά με τον τρόπο που δουλεύουμε και θα είμαστε στο πλευρό σε ό,τι και αν αποφασίσετε κόντρα σε οποιονδήποτε. Και στην εργοδοσία της Κόσκο και σε όσους έχει βάλει
να μαζεύουν εργαζόμενους, εργάτες, συναδέλφους και να τους βάζουν τον ένα απέναντι στον άλλο για να βγατένει τα κέρδη της, και στις κυβερνήσεις που τους καοπλάτει και στα ΜΜΕ που δεν έχουν πει κουβέντα και. Ο καθένας σας βάλει ό,τι θέλει από πίσω. Είμαστε στο πλευρό σας ό,τι και αν αποφασίσετε, και θα συνεχίσουμε μαζί και ο αγώνας συνεχίζεται ανεξάρτητα από τι αφορμές μας δίνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.